Πάμε τώρα να δούμε πόσο θα αγοράσουμε το αρνί, το κατσίκι, ό,τι άλλο θέλει ο καθένας για το πασχαλινό του τραπέζι. Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστρηματοχών Κρεοπολών, τον κύριο Σάβα Κεσίδη. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς, καλό μεσημέρι σε όσους μας παρακολουθούν και καλή μεγάλη εβδομάδα. Καλή μεγάλη εβδομάδα να έχουμε, πρόεδρε. Για πείτε μου τώρα, είναι μεγάλη Δευτέρα σήμερα. Πού κυμαίνονται οι τιμές, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Πριν σας πω για τις τιμές, να προκαταβάλουμε κάτι. Να πούμε τον καταναλωτή, αν δεν έχει κάνει την παραγγελία του σήμερα, αύριο το πρωί, να πάει στον κρεοπόλη του ή από εκεί που ψωνίζει, τέλος πάντων, να κάνει την παραγγελία του, γιατί με τη ζήτηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή έχουμε ανέβασμα των τιμών και ίσως να μην υπάρξουν στο τέλος της εβδομάδας αρνιά και κατσίκια. Ναι, μπορεί να έχουμε έλλειψη δηλαδή, πρόεδρε. Μπορεί να έχουμε έλλειψη τέλος της εβδομάδας. Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει τόσο τεχνητή, αλλά έτσι φαίνεται. Να σκεφτείτε ότι εμπορικά, εγώ πήγα σε έναν έμπορο εχθές και αγόρασα κατσίκια και τα αγόρασα με 10,80 το κιλό. Μάλιστα. Τα κατσίκια που έσφαξε εχθές και πουλάει σήμερα ο ίδιος ο έμπορας, τα πουλάει 11,20. Να σας πω μόνο ενδεικτικά για να καταλάβετε τι γίνεται. Ενώ οι κτηνοτρόφοι λέγανε ότι τα παίρνουν πολύ χαμηλά, ακούστηκαν για 6,5. 7,8 λέγανε, 7,8 λέγανε, εκεί λέγανε. Λοιπόν, τα τελευταία παζάρια στη Δράμα και στο Κιλκής ήταν από 8 μέχρι και 8,80. Εχθές σφαχτήκανε 9,20. 9,20 στον παραγωγό, συν τα έξοδα, πηγαίνει ψηλά. Και ειδικά τώρα τα αστικά κέντρα έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα. Και λέω έχουμε, γιατί εγώ είμαι Θεσσαλονίκη, Αθήνα είναι το μεγαλύτερο αστικό κέντρο, οπότε είναι δυσκολότερα τα πράγματα. Δεν είμαστε περιοχές που είμαστε κοντά στα σφαγεία για να λιγοστέψουμε και τα έξοδα. Ναι. Εγώ με απλά μαθηματικά να σας πω ότι το 10,80 που πήρα με 13% ΦΠΑ πιάνει 12,20. Ένα αρνί, ένα κατσίκι που είναι 10 με 12 κιλά, μία εβδομάδα μέσα στο ψυγείο χάνει κατά μέσο όρο το 10% του βάρους. Εγώ να μην σας πω 10, μεσοσταθμικά να σας βάλω 8%, γιατί κάποια θα πουλήσουμε και πιο νωρίς. Με το 8% πηγαίνουμε στα 13,20. Άρα μου στοιχίζει εμένα 13,20. Να βάλουμε λίγο τα έξοδα του μαγαζιού, να βάλουμε το νίκιο, το ρεύμα, να βάλουμε το τηλέφωνο, να βάλουμε τον υπάλληλο. Δεν θέλω να βάλω πολύ, αλλά ένα 15-20% δεν είναι όλο αυτό εδώ. Φτάσαμε κατευθείαν το 15,5. Αυτό πήγα, 15,5 με 16 φτάσαμε, πρόεδρε. Άρα εγώ και να μην βάλω, να βγάλω μεροκάματο, δεν θέλω να βγάλω, θέλω να κρατήσω τον κόσμο στο μαγαζί, πρέπει να πουλήσω 15,5 με 16. Από εκεί και πέρα, αυτοί που έχουν και περισσότερους υπαλλήλους, περισσότερα έξοδα, είναι λογικό ότι θα βάλουν και παραπάνω τιμή. Μάλιστα. Άρα εδώ τώρα έχουμε δύο διαφορετικούς δρόμους. Υπάρχει ο δρόμος του κάτω το 10, υπάρχει ο δρόμος του πάνω από το 15. Δεν ξέρω πώς μπορούν να βρεθούν αυτοί οι δρόμοι ή πού να γίνει, να τσμηθούν τέλος πάντων. Πάντως αυτό που έχω να πω εγώ και ας καταλάβει κάτι ο καταναλωτής είναι ότι όταν εγώ πήγα στον έμπορα εχθές και ήμασταν άλλοι 5-6 κρεοπόλες, από τα 700-800 κατσίκια που είχε αραδιασμένα, πήγαμε και διαλέξαμε ένα-ένα αυτά που θέλαμε για το μαγαζί μας. Αυτό που εμείς λέμε αφρό και αυτό που πέρυσι ο κύριος Γεωργιάδης έλεγε πόρσε. Αυτά τα πόρσε λοιπόν τα πληρώσαμε εις γνώση μας με αυτή τη τιμή παραπάνω. Με είναι κάποια αρνιά β'. Κάποια αρνιά γάμα. Ελληνικά πάλι, δεν είπαμε ότι είναι άσχημα. Ναι. Αυτά θα πουληθούν με χαμηλότερη τιμή εκεί που πρέπει να πουληθούν και εκεί που θα είναι και φθηνότερη η τιμή. Δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε τον καταναλωτή μας. Ζούμε 365 μέρες το χρόνο από αυτόν, γιατί 365 μέρες το χρόνο σερβίρουμε το τραπέζι του. Δεν είμαστε ούτε μόνο για Πασχαλιά, ούτε μόνο για Χριστούγεννα. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να τον κοροϊδέψουμε, δεν μπορούμε να τον κλέψουμε. Πρόεδρε. Άρα υπάρχει για όλα τα βαλάντια αυτή τη στιγμή, για όλα τα βαλάντια και από το πιο φθηνό μέχρι το πιο ακριβό, υπάρχουν και οι κοπές. Δηλαδή δεν είναι άντε το πήρα ένα ολόκληρο μισό και έφυγα. Εδώ μπορούμε να κάνουμε στον πελάτη μας χώρια για φρικασέ, χώρια για ψητό, χώρια τα παϊδάκια. Διάφορες κοπές. Και ίσως αυτό είναι που μας κρατάει ακόμα στην αγορά. Πρόεδρε, τα 10-11 ευρώ στα σούπερ μάρκετ είναι αυτά τα οποία είπατε δεύτερης ποιότητας, χαμηλότερης ποιότητας?
Εγώ δεν είπα για τα σούπερ μάρκετ τι έχει. Εγώ επειδή δεν θέλω να καταδικαστώ από κανέναν, για να μην λέμε απλά για να λέμε. Εγώ λέω ότι η πρώτη ποιότητα, το αρνάκι γάλακτος, το ελληνικό, πουλιέται πάνω από 15 ευρώ. Τώρα από εκεί και πέρα ο νόνο ήτο. Δεν μπορώ να πω παραπάνω, γιατί ξέρετε ότι έρχομαι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Μάλλον με κάποιον κτηνοτρόφο από την Άξο, που μας είπε ο άνθρωπος ότι κοιτάξτε, εμείς από την Άξο δώσαμε και στα σούπερ μάρκετ 3.000 αρνιά και τα δώσαμε πολύ φθηνά και μπορούν και πουλάνε. Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Μόνο τα σούπερ μάρκετ στο Λεκανοπέδιο θέλουν 75 με 80.000 αρνιά. Σε όλη την Ελλάδα τα σούπερ μάρκετ θέλουν περίπου στις 350.000 αρνιά. Με 3.000 αρνιά Άξου και με ένα τιμολόγιο μπορούν να πουληθούν όλα τα υπόλοιπα? Ας σκεφτούμε λίγο κάτι και εμείς. Ναι. Ας μπει και μια επιτροπή ανταγωνισμού, ας μπει ένας ελεκτικός μηχανισμός. Ναι, ενδεχομένως να είναι εισαγόμενα, υποθέτω, αλλά θα το γράφουν ότι είναι εισαγόμενα, έτσι είναι. Τώρα έτσι δεν είναι, δεν ξέρω. Όχι, εγώ με τη λογική το λέω, πρόεδρε. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Θα έπρεπε. Πάλι με βάζετε να πω λόγια που δεν κάνει, που δεν θέλω, που δεν πρέπει. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι με 300 και με 500 και με 700 ή με 3.000 που βγάζει η Νάξος, δεν μπορεί όλη η Ελλάδα να τρώει αρνάκι Νάξου. Δεν γίνεται. Μάλιστα. Φέτος είχαμε και μειωμένη παραγωγή, νομίζω, έτσι είναι, πρόεδρε? Ισχύει. Φέτος πέσαν όλα τα κακά της μοίρας μας. Δηλαδή, αν βάλουμε τον Ντάνιελ που έπληξε τη Θεσσαλία, που χάσαμε περίπου 10 με 15% των μαντριών από εκεί πέρα. Γιατί εκεί δεν είναι απλά ότι χαθήκανε κάποια αρνάκια, χαθήκαν ολόκληρα μαντριά. Να βάλουμε τον Πάσχα των Καθολικών που ήταν 5 εβδομάδες. Που κάναμε πολλές εξαγωγές. Και γίνανε πολλές εξαγωγές και καλά κάνουν και οι κτηνοτρόφοι από τη στιγμή που βγάζουν μεροκάματα από το γάλα. Καλά κάνουν και τα δίνουν μικρά να φύγουν εκεί πέρα. Πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι το σιτηρέζο. Έχουμε καταρχήν το καλύτερο αμνοερήφιο σε όλη τη Μεσόγειο. Πραγματικά είναι το καλύτερο, όχι επειδή δουλεύω κρέας, είναι το πιο νόστιμο, το πιο ποιοτικό. Εάν ο Έλληνας καταναλωτής κατάφερνε μία φορά στις 15 μέρες να τρώει αρνάκι και κατσικάκι, όλα θα ήταν πιο ομαλά. Θα ήταν και η παραγωγή καλύτερη, θα είχαμε μία μέση τιμή όλο το χρόνο και δεν θα είχαμε αυτά τα σκαμπανεβάσματα. Yeah. Δεν μπορεί να θέλουμε μόνο το Πάσχα και μόνο Χριστούγεννα αρνί και κατσίκι. Όλο τον υπόλοιπο καιρό να μην το θέλουμε, να μην το προτιμάμε και να θέλουμε και τη χαμηλότερη τιμή. Δεν γίνονται όλα αυτά. Μάλιστα. Οπότε για να συνοψίσουμε, πρόεδρε, συνιστάτε στους καταναλωτές σήμερα, αύριο να κάνουν την παραγγελία τους. Μην περιμένουν Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή. Πιθανότατα θα φάνε κοτοπουλάκι. Α, δεν θα προλάβουν καν, δηλαδή, λέτε. Πιθανότατα. Και αν προλάβουν, θα είναι και πιο ακριβό από ό,τι θα είναι σήμερα. Σίγουρα, μα να σας πω κάτι. Τώρα, αυτή τη στιγμή τώρα υπάρχουν κάποιοι κτηνοτρόφοι που παίζουν κορώνα γράμματα την περιουσία τους. Και λέω ότι εγώ έχω, ας πούμε, 100 αρνιά. Δεν τα έδωσα με 8, δεν τα έδωσα με 8,5, δεν τα έδωσα με 9. Και πάνε τώρα που υπάρχει ζήτηση και παρακαλάνε οι έμποροι και τα δίνει με 9, 20, 9, 30, 9,5. Αυτά που θα σφαχτούν με 9, 20, 9, 30 και 9,5 στον κτηνοτρόφο θα πουληθούν 17 και 18. 17 και 18 στο κρεοπωλείο, έχετε δίκιο. Δεν βγαίνει αλλιώς, δηλαδή, ότι δεν μπορεί να το... Μα φυσικά δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει αλλιώς. Τώρα, αυτά με τις ελληνοποιήσεις και τα... Τι ισχύει με αυτά, πρόεδρε? Κανονικά πρέπει ό,τι σφάζεται του εξωτερικού ή ό,τι του εξωτερικού σφάζεται στην Ελλάδα να έχει και την απαραίτητη σήμανση. Αρνιά, ας πούμε, ρουμάνικα που μπαίνουν στην Ελλάδα ζωντανά και σφάζονται στην Ελλάδα, γράφεται στο τιμολόγιο πάνω και στο αυτοκόλλητο καρτελάκι ότι είναι χώρα γέννησης Ρουμανία. Παρ' όλα αυτά η σφραγίδα είναι το ίδιο χρώμα με τη δικιά μας. Είναι το ίδιο χρώμα, γι' αυτό ρωτάω. Είναι η μπλε. Αυτή η μπλε δεν είναι? Η μπλε. Ναι. Αυτή η κυανή. Οπότε ο καταναλωτής πώς θα το βρει τώρα αυτό, πρόεδρε? Δεν θα βρει. Τώρα ας μην κοροϊδευόμαστε, να λέμε τα σύνδεση. Ναι, εντάξει, επειδή και πάντα τα λέτε εσείς όπως είναι τα πράγματα, γι' αυτό ρωτώ. Έτσι ακριβώς. Αν δεν έχεις εμπιστοσύνη σε αυτόν που σου το σερβίρει, μπορεί να σου σερβίρει ό,τι θέλει, ό,τι ώρα να είναι. Μάλιστα. Λυπάμαι που το λέω, αλλά εγώ εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν είμαστε για μία μέρα το χρόνο. Τα 15 και πλέον χιλιάδες κρεοπολία ανά το Πανελλήνιο ζούμε από τη γειτονιά μας και ζούμε για τη γειτονιά μας. Πρόεδρε, κύριε Κεσίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε καλό Πάσχα και καλές δουλειές ούτως ή άλλως, γιατί για εσάς αυτές τις μέρες έχουν πάρα πολύ δουλειά. Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν.